Κωνσταντής είναι το πρώτο καραβάκι της Θεσσαλονίκης που σήκωσε άγκυρα και ξεκίνησε τα δρομολόγια στο Θερμαϊκό. 5 δρομολόγια θα εκτελεί καθημερινά από το λιμάνι μέχρι τους νέους επιβάτες, ξεκινώντας από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Είναι η πρώτη φορά, δεν το έχουμε ξαναπάρει, αλλά θα το δοκιμάσουμε γιατί αποφασίσαμε έτσι να πάμε μια εκδρομή. Και θα δούμε τι θα γίνει, γιατί θέλουμε έτσι να πάμε για μπάνιο πρώτη φορά. Πρωτομαγιά, κλασικά. Οπότε θα πάμε και θα δούμε τι θα γίνει. Η διαδρομή διαρκεί από 50 λεπτά μέχρι μία ώρα και έχει ενδιάμεσες στάσεις στο Λευκό Πύργο και στην Περαία. Πάμε στο Μπέξε για να περάσουμε καλά, να κάνουμε μπάνιο, να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, έτσι έχει ωραίο καιρό. Προσπαθήσαμε να πάμε τα λεωφορεία, αλλά έχει και απεργία, οπότε μας βόλεψε πολύ καλά το καραβάκι. Το εισιτήριο για τον Κωνσταντή κοστίζει 5 ευρώ. Όμως με το ηλεκτρονικό εισιτήριο μπορεί ο επιβάτης να εξασφαλίσει ενιαίο για 10 διαδρομές με 30 ευρώ. Οι ιδιοκτήτες ευελπιστούν ότι φέτος η κίνηση θα είναι αυξημένη σε σχέση με πέρσι. Περιμένουμε πάλι μεγάλη ανταπόκριση και από τους Έλληνες, τους κατοίκους Θεσσαλονίκης και εκτός Θεσσαλονίκης. Και επίσης μεγάλη ανταπόκριση από τους τουρίστες. Και όλοι αυτοί βέβαια πηγαίνουν απέναντι στο Θύμο Θερμαϊκού για να κάνουν τα μπάνια τους, για να καθίσουν και να φάνε στις ωραίες παραδοσιακές ταβέρνες που υπάρχουν, ή απλά για να κάνουν μια βόλτα και να γυρίσουν ξανά πίσω. Μετά τον Κωνσταντή, από τις 10 Μαΐου σηκώνει άγκυρα και το καραβάκι Άγιος Γεώργιος, ενώ από τα τέλη του μήνα δρομολόγια θα εκτελεί και ο Ποσειδών.